μετά από πάρα πολύ κόπο, ενέργεια και συστηματική δουλειά, με πρωτεργάτρια την κυρία Μαριάννα Γιαλίτη, υπεύθυνη της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο που μπορεί εν μέρη να μας καθησυχάζει και να θεωρούμε ότι είναι αποφασιστικό πλέον για τη διάσωση των έργων της Πινακοθήκης, ενός πλούσιου θησαυρού, ο οποίος επί σειρά δεκαετιών ήταν εγκαταλελειμμένος και δεν έχει ακόμα και σήμερα καταγραφεί στα κινητά περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Επόμενος στόχος μας είναι να βρούμε έναν τόπο όπου θα εγκατασταθεί το εργαστήριο συντήρησης των έργων τέχνης για να τα επαναφέρει στη σωστή τους κατάσταση και όπου θα γίνονται περιοδικές εκθέσεις. Η κυκλοφορία αυτές τις μέρες στα social media είναι μία λέξη. Ουσιαστικά όμως μιλάμε για δύο έργα, των οποίων η μελέτη έγινε στους πρώτους μήνες του 2023. Το πρώτο έργο αφορά στην ψηφιοποίηση των αρχιακών τεκμηρίων, περίπου 10 με 12.000 γραπτών τεκμηρίων εγγράφων που αφορούν τους τίτλους κτήσης του κάθε έργου, το σημείωμα του δωρητή και αποφάσεις παλιές από τις Δημαρχιακές Επιτροπές του 1956, που δεν υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή. Οπότε αυτό σαν αρχιακό τεκμήριο πρέπει να ψηφιοποιηθεί και να μπει στο πολιτιστικό απόθεμα που έχει η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στη συλλογή των έργων της. Αυτό είναι το ένα έργο. Το δεύτερο έργο είναι η πλατφόρμα, δηλαδή η βάση διαχείρισης, όπου θα πέσουν μέσα, συγγνώμη για την αργό, όλη η πληροφορία από τα έγγραφα τα οποία ψηφιοποιούνται. Το περιεχόμενό τους, δηλαδή. Η βάση αυτή διαχείρισης δημιουργείται για να μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου, σαν διαχειριστής φορείας της Δημοτικής Πινακοθήκης και της Συλλογής, οι εξωτερικοί ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, σπουδαστές και όποιος άλλος, ακόμα και καλλιτέχνες, θέλει να κάνει έρευνα πεδίου, να μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνα πεδίου μέσα στην συλλογή των έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου. Το πρώτο έργο θα έχει πρώτο πραγματοποιώ τον Αύγουστο του 2023 και τα δύο έργα, γιατί επικοινωνούν μεταξύ τους, έχουν τελικό πραγματοποιώ τον Νοέμβριο του 2023. Πολύ ευτυχή συγκυρία είναι ότι στο ένα από τα δύο έργα έχουμε συνεργαζόμενο τον Θοδωρή τον Κουτσογιάννη, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης και ο έφορος των έργων τέχνης της Βουλής. Οπότε νιώθουμε μία ασφάλεια όπρος την επιστημονική αρτιότητα του συνεργάτη. Το δεύτερο έργο το υλοποιούμε σε συνεργασία με την Horizon, η οποία είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλά έργα πολιτισμού και μακάρι να συνεχίσουμε και μετά το 2023 να φτιάξουμε πολλά παραπάνω πράγματα, όπως είναι 3D εφαρμογές, όπως είναι εφαρμογές για μικρότερες ηλικίες, για μη αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες,